Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. 3 ετών. Ο Έλληνας επιχειρηματίας νοσηλευόταν 2,5 χρόνια σε ιδιωτικό νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα υγείας. Με συγκίνηση μιλάει στην εκπομπή μας η αδερφή του επιχειρηματία, Κίτη Αλεξανδράτου. Σήμερα το είπα. Πολύ σύντομα, πολύ θα γίνει και χαράματα με πήραν τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο ο νηψιός μου γιατρός. Είχατε μια διέστηση λίγο. Ναι, είχα μια διέστηση. Τη νύχτα είδα ένα πολύ περίεργο όνειρο και είπα πάει σήμερα φεύγει. Ήτανε μήνες που νοσηλευόταν. 2,5 χρόνια. Ξεκουράστηκε. Παρακαλούσα όλο τον καιρό το Θεό και έλεγα Θεέ μου αν τον αγαπάς. Πάρτον γιατί ταλαιπωρείται και δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Και είμαστε πολύ αγαπημένοι, πολύ δεμένα, δεν πάρα πολύ. Κάθε νύχτα με έπαιρνε τηλέφωνο πριν κοιμηθεί και του λέγανε «Λεβέντη μου, κούκλε μου», του λέγα. Μας είχε μεγαλώσει πολύ καλά η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Ο Δημήτρης Κοντομινάς δραστηριοποιούνταν στο χώρο των ασφαλιών, των αιθουσών κινηματογράφου, του λιανικού εμπορίου, αλλά και για πολλά χρόνια και στον τραπεζικό τομέα. Από το 1998 στο 2001 αποτέλεσε μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ήταν μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 και για πολλά χρόνια ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Α. Μάλιστα, είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή Happy Day. Αν υπάρχει αυτή η πρωινή ΠΑΕΑ για 9 χρόνια και εύχομαι να προχωρήσει, οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο που βλέπετε και που δεν υπάρχει από τις 2 τα ξημερώματα.